centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Βασιλιάδο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Αντσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι το πρώτο περιστατικό μετά την επανέναρξη των σχολείων, έτσι δεν είναι, που κλείνουμε τμήμα από σήμερα. Ναι, από σήμερα λοιπόν έχουν ειδοποιηθεί τα παιδιά του τρίτου λυκείου, ναι. Ενός τμήματος. Ενός τμήματος λυκείου, μόνο. Γιατί βρέθηκε κρούσμα σε μαθητή. Μάλιστα. Αυτό τώρα τι σημαίνει, 14 μέρες τα παιδιά όλου του τμήματος αυτού θα πρέπει να είναι στο σπίτι? Αυτό σημαίνει καραντίνα. Καραντίνα λοιπόν. Ναι, καραντίνα των μαθητών, και επειδή είμαι σίγουρη ότι μας ακούνε γονείς, θα πρέπει οι γονείς να φυλάξουν βλαβικά αυτό το πράγμα για τα παιδιά τους. Δεν θα πρέπει να, θα πρέπει να σταματήσουν όλες τους τις δραστηριότητες και να μείνουν μέχρι τις 19 την επόμενη Παρασκευή. Την επόμενη Παρασκευή. Ναι. Μόλις συμπληρωθούν 14 μέρες, οι δύο εβδομάδες. Μέχρι την άλλη Δευτέρα νομίζω είναι δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Γιατί είναι πότε εμφανίστηκε κάποιο σύμπτωμα, οπότε η απόφαση κατάλαβα. Που έχουν βγάλει είναι μέχρι τις 19, είναι η επόμενη Παρασκευή. Τώρα τα παιδιά αυτά είναι σε ποια τάξη του λυκείου? Στην τρίτη λυκείου. Α, είναι και τρίτη λυκείου κιόλας, κρίμα. Κρίμα, ναι. Διότι η τρίτη λυκείου είναι η πιο ευαίσθητη από όλες τις τάξεις, λόγω, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται ναι. πολύ. Τα παιδιά, όπως είχαμε πει, γυρίσανε με έναν ενθουσιασμό στο σχολείο. Ναι, ναι. Και δυστυχώς όμως μετά από μία εβδομάδα και κάτι εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα. Τώρα, δεν ήταν πούμε... κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο. Ναι. Λογικά κάπου θα έσκαγε και ίσως και στην πορεία, να το πούμε γι' αυτό, δούμε και άλλα περιστατικά, δηλαδή δεν θα είναι κάτι παράξενο να δούμε και στην πορεία κάτι άλλο. Ναι, αν δούμε την εικόνα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι, τα περιστατικά είναι συνεχόμενα. Και κάτι συνηθισμένο πραγματικά για την υπόλοιπη Ελλάδα, απλά επειδή η Καστοριά το τελευταίο διάστημα, δόξα σε ο Θεός, πάει πάρα πολύ καλά, ήταν ένα... Εντάξει, περιστατικό το οποίο μας ανησυχεί λίγο για να δούμε την διασπορά του από εδώ και πέρα, γιατί είχαμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό σε μηδενικά κρούσματα κυριολεκτικά για την Καστοριά. Ναι, γι' αυτό λέω. Αν οι μαθητές που βρισκόντουσαν στο ίδιο τμήμα, βέβαια εδώ να πούμε ότι ξέρετε τα μέτρα τηρούνται βλαβικά στο σχολείο. Γι' αυτό δεν ανησυχούμε και πρέπει να είναι και λίγο ήρεμοι και οι γονείς. Το πιθανότερο είναι ότι από τα παιδιά που έχουν μπει σε προληπτική καραντίνα αυτή τη στιγμή, δεν θα υπάρχει κάποιο άλλο κρούσμα. Αυτό έχουν δείξει και τα άλλα σχολεία. Δηλαδή, στο ίδιο τμήμα δεν ξαναβγαίνει συνήθως κρούσμα. Αυτά τα παιδιά τώρα θα κάνουν με τηλεκπαίδευση, φαντάζομαι. Κανονικά και στη στιγμή που μιλάμε, κάνουν μάθημα αυτή τη στιγμή. Οι καθηγητές οι οποίοι ήταν στο τμήμα, μπαίνουν και αυτοί σε καραντίνα? Δυστυχώς είχαμε κάποιους καθηγητές αυτή τη φορά που πρέπει να τεθούν σε καραντίνα. Οι οποίοι διδάσκουν προφανώς και σε άλλα τμήματα, φαντάζομαι. Πώς θα αναπληρωθεί? Και επειδή διδάσκουν και σε άλλα τμήματα, μήπως γεννιέται καταρχήν ένα θέμα να κλείσουν και άλλα τμήματα, επειδή οι καθηγητές πήγαιναν και σε άλλα τμήματα? Όχι, δεν είναι. Ή πρέπει να εξεταστεί οι καθηγητές αυτοί και αν βγουν αρνητικοί να συνεχίσουν την δουλειά τους εκεί? Έτσι κι αλλιώς οι συγκεκριμένοι καθηγητές είναι άτομα που δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Ωραία. Και κάνουν κανονικά τηλεεκπαίδευση και στα υπόλοιπα τμήματα. Δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο, θα προσπαθήσουν να διοργανώσουν το πρόγραμμα έτσι ώστε να γίνει τηλεεκπαίδευση και στις υπόλοιπες ώρες που έχουν. Μισό λεπτάκι τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό έχει μια αξία τώρα. Υπάρχει το τμήμα που έκλεισε και οι καθηγητές που δίδασκαν εκεί, οι οποίοι και οι καθηγητές αυτοί θα μπουν σε καραντίνα? Κάποιοι καθηγητές, όχι όλοι οι καθηγητές που διδάσκουν σε αυτό το τμήμα. Αυτοί λοιπόν, κάποιοι συγκεκριμένοι. Αυτοί λοιπόν διδάσκουν και σε άλλα τμήματα? Ναι, που θα κάνουν τηλεεκπαίδευση και στα άλλα τμήματα. Πότε θα την κάνουν αυτή την τηλεεκπαίδευση όμως? Κανονικά. Μέσα στο σχολείο. Τα παιδιά μας θα είναι στο σχολείο. Αν μπες στο σχολείο θα είναι τα παιδιά, μάλιστα. Κάποιες ώρες θα κάνουν τηλεεκπαίδευση, κάποιες
ώρες θα κάνουν διαζώσεις διδασκαλίες. Πόσες αναποδιές μπορεί να φέρει μια ιστορία, ε? Ναι, ακούτε τι λέει τώρα, κύριε Βασιλιάδου, πραγματικά. Δηλαδή, πόσο είναι παράπλευρες απώλειες αυτές με τους εκπαιδευτικούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί... ούτε να πληρώσεις μπορούν να γίνουν, ούτε να το πάμε στο σπίτι τον καθηγητή μπορούμε. Τα παιδιά την άλλη περιμένουν και αυτά να διδαχτούν. Να γίνει τηλεκπαίδευση μέσα από το σχολείο, τα άλλα έξω από το σχολείο. Ένα πραγματικά χάος. Δείτε, είναι ένα αρκετά δύσκολο κομμάτι διαχείρισης του σχολείου. Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι διευθυντές των σχολείων κάνουν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Mm-hmm. Έτσι ώστε να υπάρχει κάποια μορφή κανονικότητας. Δηλαδή, ούτε και να χαθούν μαθήματα. Mm-hmm. Και όπως μπορούν, με τον τρόπο, με τις δυνατότητες που έχουμε, να καλύψουμε τις ώρες. Μάλιστα. Τώρα, τα παιδιά του συγκεκριμένου τμήματος συνιστάται να γίνει αυτό το rapid test, γιατί έχουμε και αυτή τη βδομάδα δωρεάν rapid test στο γνωστό σημείο. Υπάρχει κάποιο στο πρωτόκολλο, τι λέει, ας πούμε, τι λένε οδηγίες? Όχι, όχι. Προληπτική καραντίνα, βέβαια. Εμείς δεν θα αποτρέψουμε κανέναν γονέα αν θέλει να κάνει ένα τεστ το παιδί του, πιεσμένος ή οτιδήποτε που θέλει να κάνει κάτι τέτοιο στο παιδί του. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι πέρα από τα παιδιά που είναι 17 και πάνω και πάλι με συνένεση γονέα μπορούν να κάνουν κάποιο τεστ. Ακόμη και στο σχολείο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Ακόμη και στο σχολείο. Μάλιστα, κύριε Βασιλιάδου, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να πείτε για αυτό το θέμα. Έχει το δικό του ενδιαφέρον πραγματικά. Γιατί επαναλαμβάνω, είχαμε μείνει με την αίσθηση των τελευταίων ημερών ότι μηδενίσαμε στην Καστοριά. Και έρχεται αυτό το θέμα τώρα σε παιδιά. Και βλέπω παιδιά, βλέπω, αν παρατηρήσετε και εσείς, κύριε Βασιλιάδου, ανά την Ελλάδα, μια ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά αυτό το διάστημα. Φαίνεται, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Πάμε σε πολύ πολύ νεαρότερες ηλικίες, βλέπω. Προσπαθούμε να δούμε άμα υπάρχει κάποιο είδους μετάλλαξη που επηρεάζει παραπάνω τα παιδιά. Γι' αυτό γίνονται και παραπάνω έρευνες σε παιδιά και τα δείγματα. Άρα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εξεταστεί και αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή? Για το συγκεκριμένο παιδί έχουν εξεταστεί. Δεν υπάρχει κάποιο. Δεν υπάρχει θέμα μετάλλαξη. Είναι το, ναι, ναι. Ο κλασικός ιός, ας το πω έτσι. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας για να μας δώσετε τις πληροφορίες αυτές. Εγώ χάρηκα. Να μείνουμε εδώ μόνο, να μην έχουμε επέκταση, να μην έχουμε και άλλα τμήματα, ναι. Να οπλιστούμε με υπομονή και επιμονή ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδου. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα και σε εσάς. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.